Τιμές των πρώτων ηλέκτρων και βλέπουμε ανατιμήσεις παντού, πέρα δηλαδή από τα τρόφιμα και σε πολλά υλικά που χρειαζόμαστε, και αυτό έμαθα, πρόεδρε, ότι είναι μια από τις αιτίες που καθυστερεί ο εργολάβος να ξεκινήσει εργασίες για την προσαγωγό διόργα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια και τι γνωρίζετε, προκειμένου να έχουμε τα νου μας που λέμε. Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τα άδυτα των αδύτων. Γνωρίζω ότι μου λένε ο εργολάβος, το Υπουργείο, εδώ αυτά. Δεν επειδή τα ξέρω λοιπόν, τα βάθη. Ναι, okay, υπάρχει μια έντονη ανησυχία και υπάρχει μια έτσι... αρκετή, πώς να το πω τώρα, συζητήσεις γύρω από το θέμα της προσαγωγού. Αυτό που γνωρίζω, αυτό που μάλλον που μαθαίνω, όχι γνωρίζω, είναι ότι υπάρχει θέμα να ξεκινήσει ο εργολάβος την κατασκευή της προσαγωγού, διότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι πρώτες ύλες, τα υλικά δηλαδή που θα χρησιμοποιήσει, σωληνώσεις κλπ. Με αποτέλεσμα να μην τον παίρνει οικονομικά να ξεκινήσει. Αυτή είναι η πληροφορία που έχω εγώ. Δεν ξέρω εσείς αν μπορείτε να περίπου μας πείτε. Περίπου πληροφορίες έχω και εγώ. Υπάρχει μια ανησυχία, μια αβεβαιότητα, υπάρχει κάτι. Αλλά ένα πράγμα είναι γεγονός, ο κόσμος να μην φοβάται, διότι η διόργα έχει δημοπρατηθεί, θα γίνει. Τώρα το αν το Υπουργείο πληρώσει παραπάνω λεφτά ή λιγότερα πάρει ο εργολάβος, αυτά εγώ δεν τα ξέρω. Ξέρω ότι προχωρεί η δουλειά, έχουν παραγγελθεί οι σωλήνες. Αν έχει δώσει το Υπουργείο λεφτά και ο εργολάβος τα έχει δώσει στην εταιρεία και τα έχει παραγγείλει, δεν το ξέρω. Οι πληροφορίες μου είναι ότι έχουν δοθεί προκαταβολές. Ότι έχει εγκρίνει το Υπουργείο. Έχει πληρωθεί δηλαδή ένα μέρος ο εργολάβος. Ναι, ναι, ένα μέρος. Αυτά μου λέει εμένα ο εργολάβος. Λοιπόν, επίσης έχουν παραγγελθεί οι σωλήνες. Έχουν εγκριθεί η εταιρεία που θα τις παράξει από το Υπουργείο. Και περιμένουν σωλήνες να έρθουν. Βεβαίως περιμένουν και ανατιμήσεις του καταλόγου των δημοσίων έργων γενικά, γιατί πρέπει να γίνει αναπροσαρμογή. Δηλαδή, λέει, το μέτρο το τάδε τόσο, με παλιές τιμές. Τώρα με τα καινούργια, πιθανόν γίνει αναθεώρηση του καταλόγου. Να, υπάρχει στον προϋπολογισμό όμως, πρόεδρε, αυτό δηλαδή μπορεί εύκολα ή μην μείνουμε έτσι πάλι χωρίς... Όχι, εγώ δεν νομίζω. Να μην ανησυχεί δηλαδή ο κόσμος. Όχι, μα δεν αφορά μόνο τη διόρυγα. Αφορά όλα τα δημόσια έργα, δεν είναι δηλαδή. Δηλαδή και ο Ηράκλειο κάνει ένα μικρό αγωγό μέσα στην πόλη του Ηρακλείου και έχει σταματήσει γιατί δεν υπάρχουν σωλήνες στην αγορά. Δηλαδή δεν είναι μοναδικό έργο, όπως όλη την Ελλάδα όλα τα έργα θα έχουν σταματήσει. Οπότε εντάξει, ο κορονοϊός τελειώνει, θα τελειώσει, δεν τελειώνει, δεν ξέρω τι, αλλά μπορεί να σταματήσει η ζωή. Εννοείται, απλά μας κάνει δύσκολη. Ναι, πιστεύω λοιπόν εγώ σύντομα να επιληθεί το Υπουργείο, να λήξει αν υπάρχουν διαφορές, γιατί δεν το ξέρω αν υπάρχουν ή όχι. Μπορεί να τις έχει παραγγείλει τις σωλήνες, να τις έχουν πληρώσει. Δηλαδή λεπτομέρειες δεν γνωρίζετε. Αυτό που γνωρίζετε εσείς είναι ότι έχουμε στείλει εμείς επιστολή στο Υπουργείο και περιμένουμε επίσημη απάντηση. Γιατί τώρα με έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα δεν μπορούμε. Όχι, να... τα γραπτά μένουν που λέμε. Οπότε έχετε στείλει επιστολή και περιμένετε απάντηση. Δηλαδή μην χαθεί το έργο αυτό που τόσο πολύ το έχουμε έτσι παλέψει. Δεν ξέρεις αύριο τι ξημερώνει. Μια άλλη πληροφορία που έχω είναι ότι έχουν συντάξει μια εκτροπή της κυκλοφορίας, μια μελέτη εκτροπής της κυκλοφορίας από τη Γραλιά, από εκεί που πάει ο αγωγός μέχρι σχεδόν το Μύρτος. Και μέχρι τους Μύθους, από εκεί που εμποδίζεται η κυκλοφορία από τον αγωγό, γιατί υπενθυμίζω ότι ο αγωγός θα περάσει από τον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο. Έχει γίνει μια μελέτη εκτροπής της κυκλοφορίας. Έχει περάσει, έτσι πρέπει να κάνει, από το Περιφερειακό Συμβούλιο πριν 10 μέρες. Έχει σταλεί, θα σταλεί, στάλικε στην αστυνομία για να το εφαρμόσει. Και έχει προθεσμία ο εργολάβος να κάνει το έργο από τους δρόμους τουλάχιστον μέχρι 20 Απριλίου του χρόνου, το 22.
Να. Αυτό πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο και στάλει στην αστυνομία για εφαρμογή. Μάλιστα. Αυτά ξέρω. Ωραία. Δεν ξέρουμε όμως το χρόνο υλοποίησης αυτό για να... Δηλαδή, ο χρόνος λέει μέχρι 20 Απριλίου του 2022. Ισχύει αυτή η εκτροπή. Από εκεί πέρα λοιπόν... Ωραία. Είναι από τον κεντρικό δρόμο λοιπόν της Γραϊλιγιάς, θα γίνει αυτή η εκτροπή. Από την Γραϊλιγιά πιο παραπέρα, λίγο ναι. Ναι, προσπαθώ να καταλάβω τώρα που ακριβώς θα γίνει. Άρα ο κεντρικός αγωγός θα περάσει, λέτε, από μέσα από, τη, από τον δρόμο της Γραϊλιγιάς, τον κεντρικό δρόμο. Δρόμο, όχι το δρόμο της Γραϊλιγιάς, μέσα. Ναι. Απ' έξω από τον Μπαρούμα, από εκεί που του τέτοιο, το μαρκάκι εκεί το δρόμο που πάει πάνω. Και πάει πέρα μέχρι το βουβάκι του ξενοδοχείου και από εκεί στρίβει μέσα και προχωρεί. Κοπάνες, κοπράνες, πώς το λένε, και μέρα και προχωρά και πάει πέρα. Να. Ωραία. Δηλαδή είναι κεντρικός δρόμος αυτός, Πρόεδρε. Ο κεντρικός δρόμος. Ο κεντρικός δρόμος. Μύρτους Ιερά Πέτρα. Μάλιστα. Από εκεί λοιπόν θα περάσουν οι... Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ή αυτός είναι ο ενδεδειγμένος? Όχι, αυτή είναι ο μελετημένος. Αυτό είναι μελετημένος. Αυτό λέει η μελέτη, από εκεί θα περάσει. Να ρωτήσω, είναι δίπλα ξέρω και δεν και... ξέρω ή... ένα σωρό πράγματα. Είναι δίπλα είναι και η παλιά αγωγό. Δηλαδή θα περάσει παράλληλα, θυμάμαι, λέγαμε παλιά. Όχι. Παλιά αγωγό δεν μπορεί να περάσει γιατί ήταν ο δρόμος που ήταν ο σχεδιασμένος δρόμος, που είναι, δεν είναι, θα γίνει, δεν θα γίνει, εντάξει. Που είναι ο νότιος υποτίθεται άξονας της Ιερά, της Κρήτης, εδώ που πάει στο αεροδρόμιο, ο οποίος περνά μέσα από τον κάμπο, από τη μέση-μέση και προχωρά και πάει πέρα. Αυτός ο δρόμος, εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει, διότι... ο σχεδιασμός προ σχέδιο ήτανε, προ μελέτη ήτανε, είναι, τι να σου πω, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που το σχεδίασαν δεν ξέρουν την Ιεράπτρα, δεν πάτησα ποτέ, απλώς το σχεδίασαν από το χάρτη. Γιατί δεν μπορεί να απολωτριωθεί ο μισός κάμπος της Ιεράπτρας να πάει πέρα. Έπαιρνε σπίτια, έπαιρνε χωράφια, έπαιρνε θερμοκήπια, έπαιρνε... οπότε... δεν νομίζω να υλοποιεί. Προμελέτη εξάλλου ήταν, αλλά δεν μπορείς από εκεί να βάλεις τίποτα, ούτε σωλήνες, ούτε τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν απολωτριώσεις και δεν μπορείς να περάσεις από τον παλιό δρόμο. Ναι. Ένας από τους λόγους που σχεδιάστηκε από τον κεντρικό δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι παλιά ιστορία, δεν κουβεντιάζομαι για αυτή. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Το έργο πάντως δεν μπορεί να κολλώσει. Είστε σίγουρος λοιπόν αυτό, από ό,τι σας λένε και σε και εσάς, ναι, Πρόεδρε. Γιατί λένε, υπάρχει μια ανησυχία, γι' αυτό την εισπράξαμε κι εμείς εδώ δημοσιογραφικά. Υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι είναι στάσιμη η κατάσταση, έπρεπε να είχε ξεκινήσει το έργο. Ναι, όλα αυτά, είναι όλα αυτά έτσι, έχει μια, και σε σχέση με όλα αυτά που ζούμε τελευταίως. Υπάρχει μια ανησυχία, διότι δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε ότι ζήσαμε στο παρελθόν με την λειψιδρία. Πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί και οι επιστήμονες μιλούν για κλιματική κρίση πλέον. Δεν πιστεύω εγώ κάποιος να σκέφτεται ή να σκέφτηκε ή να αμελήσει τον αγωγό. Είναι τόσο σημαντικό έργο για την Ιερά Πέτρα, ο οποίος δεν πιστεύω. Δεν υπάρχει δεν και τρόπος, γιατί πιστεύετε. Είναι τεράστιες οι αποζημιώσεις που θα πάρει ο εργολάβος, οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή ο εργολάβος λέμε δεν είναι εδώ. Είναι εδώ από πέρυσι. Έχει νοικιάσει αποθήκες, έχει φέρει 12-13 μηχανήματα, 15 μηχανήματα και περιμένουν απόξω, μεγάλα μηχανήματα, έχει 3 άτομα εδώ και χαρτογραφούν, επιβεβαιώνουν τη μελέτη. Δεν μπορεί τώρα ξαφνικά του πεις όχι, δεν γίνεται, γίνεται, δεν γίνεται. Οι νόμοι προβλέπουν τεράστιες αποζημιώσεις που δεν έχει και λόγο να σταματήσει, δηλαδή. Μάλιστα, ωραία. Οπότε έχετε τα μέντε σας που λέμε κι εσείς, Πρόεδρε. Έτσι, το βέβαια έχετε... το έχω. Εμείς κάθε μέρα και ρωτούμε και ενημερωνόμαστε. Γιατί αν ο κόσμος ανησυχεί, μία εμείς ανησυχούμε 10. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, κατά τα άλλα, τι νερό έχουμε, δώστε μας έτσι και κάποια στοιχεία. Νερό, είμαστε κάτω από τα 12 εκατομμύρια αυτές τις μέρες, 11.800, εκεί περίπου. Έχουμε νερό δηλαδή να τη βγάλουμε, αρκεί να βρέξει όπως βρέξει συνήθως. Ναι, και η ποιότητα είναι εντάξει. Η ποιότητα είναι πολύ καλή, 1000-1100, εντάξει, δεν...
Εντάξει, είμαστε δεν καλά. Δεν έχουμε πρόβλημα ποιο. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη πληροφορία να μας δώσετε, Πρόεδρε. Είχα στοχοποιήσει την προσαγωγό σήμερα και θέλαμε κάποιες πληροφορίες, γιατί υπάρχει αυτή η, πώς να το πω, αυτές οι πληροφορίες οι οποίες διαρρέουν και υπάρχει ανησυχία. Γι' αυτό σας πήραμε. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να μας πείτε. Όχι, εγώ πιστεύω για τον αγωγό. Να. Για τον αγωγό πιστεύω τώρα, γιατί τώρα είναι οι διακοπές των Ελλήνων. Ο Αύγουστος είναι νεκρός. Οπότε και ο μισός Ιούλιος. Τώρα που θα γυρίσουν οι υπάλληλοι, που θα αρχίσουν πάλι το κράτος να λειτουργεί, πιστεύω σύντομα να έχουμε νέα. Να απαντήσουν στην επιστολή που έχετε στείλει για να υπάρχουν γραπτά όλα αυτά που υπάρχουν. Και να μας απαντήσουν και αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα θα τη λύσουν. Γιατί καλοκαίρι, αλλά το Περιφερειακό Συμβούλιο μέσα στον Αύγουστο στο Ηράκλειο ενέκρινε τη μελέτη βλέποντας την αναγκαιότητα του αγωγού. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή ότι σταματήσαν τα πάντα, δεν σταματάνε. Ωραία. Η ζωή συνεχίζεται. Για να δούμε. Λοιπόν, να είστε καλά, Πρόεδρε, θα ξαναπούμε σύντομα. Και εύχομαι σύντομα να απαλλαγούμε από τον κορονοϊό και να γίνει και διόρυγα να ηρεμήσουμε. Σωστό και αυτό. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά με την προσαγωγό διόρυγα. Υπάρχει αυτή η ανησυχία. Έχω ακούσει αρκετούς από εσάς, τους φίλους ακροατές, που ανησυχείτε. Θα περάσει λοιπόν από το κεντρικό δρόμο Ιερά Πέτρα Μύρτους. Από εκεί θα περάσει. Τα σκαψίματα πάλι. Μια καλή ευκαιρία να φτιαχτεί και ο δρόμος εκεί της Γραλιάς, που είναι απίστευτα. Απίστευτος, απίστευτες λακκούβες και τα λοιπά και τα λοιπά. Μην τα ξαναλέμε, τα έχουμε ξαναπεί και ελπίζουμε γρήγορα να εγκατασταθεί ο εργός, να ξεκινήσει, να δουλεύει και να ολοκληρωθεί σύντομα το έργο, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει το επόμενο διάστημα με την κλιματική κρίση που έχουμε μπει πλέον σε κλιματική κρίση. Ένας όρος που τον χρησιμοποιούμε εδώ το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο καιρό. Έχουμε ξεφύγει από την κλιματική αλλαγή. Έχουμε πάει σε κλιματική κρίση πλέον.